3-4 προβλήματα σοβαρά. Το πρώτο είναι ότι διώκει την παρακίνηση στο ρατσιστικό έγκλημα με ειδικές ποινικές διατάξεις και όχι την ίδια την πράξη. Η ίδια η πράξη, το ίδιο το έγκλημα που έχει αντιρατσιστικά χαρακτηριστικά παραπέμπεται στις απλές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε στην ακρότητα αν κάποιος παρακίνησε ή παρότρινε κάποιους άλλους να κάψουν το μαγαζί κάποιων Πακιστανών, να διώκεται αυτός μόνο και να μην διώκονται με τις ειδικές διατάξεις αυτοί που έβαλαν τη φωτιά στο μαγαζί. Δηλαδή βάζεις φωτιά σήμερα και δεν διώκεσαι. Νομίζω ήμουν πολύ σαφής, διώκεσαι με τις διατάξεις, με τις απλές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Και όχι με του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που είναι πιο επιβαρυντικές. Και πρέπει να αναζητήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας και αρμόδιες δικαστικές αρχές το ρατσιστικό κίνητρο. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ήδη νομοθεσία, απλά πάρα πολύ σπάνια αναζητάτε το ρατσιστικό κίνητρο. Ακριβώς. Και βέβαια έρχεται ο αντιρατσιστικός νόμος να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν προστατεύονται επαρκώς τα θύματα των ρατσιστικών εγκλημάτων και οι μάρτυρες των ρατσιστικών εγκλημάτων, ειδικά όταν είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά, και γι' αυτό τις περισσότερες φορές δεν θα καταγγέλουν τέτοια εγκλήματα, γιατί θα φοβούνται ότι θα συλληφθούν και θα απελαθούν. Και το τρίτο και τελευταίο. Γιατί πρέπει να πάμε και στο θέμα του Παρισιού. Έχουμε τη δυνατότητα. Βέβαια, αυτό είναι το βασικό. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό θα μας απασχολήσει σε επόμενες ημέρες. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο ποινικοποιείται ο εγκομιασμός ή η άρνηση εγκλημάτων που έχουν χαρακτηριστεί από διεθνείς οργανισμούς ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εμείς έχουμε την μεγαλύτερη απαξία και απέχθεια σε τέτοια εγκλήματα, αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να διώκεται η γνώμη. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και το τέταρτο είναι για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι γιατί μας το λέει ή δεν μας το λέει η τάδε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κυρίως για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι το σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να επεκταθεί και στα ομόφυλα ζευγάρια, όπως είπα, για λόγους ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Στη μεγάλη από την άλλη, το πρόβλημα. Θα το πρόβλημα σε αυτό. Αφού άνοιξε η κουβέντα, δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Από την άλλη, το πρόβλημα. Από την άλλη, και μου κάνει εντύπωση. Κύριε Στρατούλη, ότι προκειμένου. Ανοίξατε το θέμα του αντιδράσεων. Και μου κάνει εντύπωση ότι επειδή υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από την Εκκλησία, από ακροδεξίους κλπ. Και φοβάται η Νέα Δημοκρατία ότι θα τα χαλάσει με εκλογικό τη σώμα, κυρίως ακροδεξιό, φέρνει σε αντιστάθμισμα αυτού του κουτσορεμένου, τέλειωσε. Ναι, ναι, ναι. Αυτού του κουτσορεμένου, του πολύ κουτσορεμένου αντιρατσιστικού, φέρνει για αντιστάθμισμα πρόταση για αλλαγή του ποινικού κώδικα, ώστε για να χαρακτηριστεί κάποια εγκληματική οργάνωση να έχει και το κίνητρο του προσπορισμού οικονομικού εφέλους, που οδηγεί κατευθείαν στην αθώωση της Χρυσής Αυγής. Αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα. Το οποίο είναι και απαράδεκτο και δεν πρέπει να περάσει. Είναι και απαράδεκτο και δεν πρέπει να περάσει. Συμφωνούμε πολύ. Μια τοποθέτηση σύντομη.